Καλημερίσουμε τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Βαργάνη, καλημέρα στους ελεγχατές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Προέκυψε αυτή την εβδομάδα ένα ζήτημα που προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο. Είχαμε μία απόφαση του Αρείου Πάγου, του δικαστηρίου, για την προσφυγή ενός ασφαλισμένου, ο οποίος πλήρωνε πάρα πολλά ασφάλιστρα για το πολυτελέστατο αυτοκίνητό του. Και όταν είχε ολική κλοπή, δεν τον πλήρωσε η ασφαλιστική. Θέλω να δούμε τι λέει ο ίδιος και να μας εξηγήσετε μετά, Πρόεδρε, πώς γίνεται να πληρώνουμε τόσο μεγάλα ασφάλιστρα και να έχουμε το πρόβλημα όπως είναι η κλοπή και να μην παίρνουμε χρήματα. Για πάμε να δούμε τι είπε. Είχα ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν μεγάλης αξίας. Το ασφάλισα τέλος πάντων, που το είχαν διαρρήξει μια φορά πριν γίνει η ολική κλοπή. Και μετά από κάνα χρόνο μου το αφαίρεσαν εντελώς το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, το αυτοκίνητο εξαφανίστηκε. Έκανα όλες τις συνόμιμες ενέργειες, πήγα στην αστυνομία, το δήλωσα, έγιναν οι έρευνες. Θέλω να τονίσω ότι το αυτοκίνητο μου ήταν παρκαρισμένο έξω από την επιχείρησή μου. Γιατί οι διάφοροι λένε ότι ήταν παρατημένο σε κάποιο ερημικό σημείο κτλ. Το αυτοκίνητο δεν ήταν σε ερημικό σημείο, ήταν έξω από το κατάστημά μου. Έξω από το εστιατόριο που διατηρούσα εκεί το διάστημα. Η ασφαλιστική μου είπε στην αρχή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ο καιρό περνούσε και έφτασε ο καιρό που έπρεπε να αποζημιωθώ. Πέρασε πάρα πολύ καιρό, είδα ότι δεν υπήρχε διάθεση να αποζημιωθώ και έτσι πήγα σε ένα δικηγόρο και ξεκίνησα το δικαστήριο διαμάχη. Μα πίστωσαν λοιπόν στο δικαστήριο από την πρωτόκολλη παχώ μέχρι και σήμερα που μιλάμε στον Άρο Πάγο ότι έχουμε βαριά αμέλεια διότι λέει το αυτοκίνητο εκεί που ήταν παρκαρισμένο ήταν πολύ εύκολο στόχο. Επίση, για να σα δώσω να καταλάβετε την αναλογία, είναι έτσι πω το θέτουν οι ασφαλιστικέ εταιρείε και οι δικηγόροι του. Αν απευθυνθείτε σήμερα σε ένα κάτοικο του Βόλου, ο οποίος είχε ασφαλισμένο στο αυτοκίνητο του για φυσικές καταστροφές, είναι σαν να γυρνάνε και να του λένε ξέρεις, ή ξέρεις ότι θα βρέξει, αλλά δεν το βάλεις μπρατάκια το άμαξι. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τώρα, χαμογελάτε κύριε Χατζηθεοδοσίου, τι συμβαίνει. Για τα μπρατσάκια χαμογελάτε. Για τα μπρατσάκια. Τι συμβαίνει, πότε πραγματικά αποζημιώνει μια ασφαλιστική για ολική κλοπή αυτοκινήτου και πότε όχι και γιατί. Καταρχήν, συγγνώμη από αυτό που είπατε, κύριε Μαυραγάνη, για τα ακριβά ασφάλιστρα. Τα ασφάλιστρα του 2023 είναι μικρότερα από το 2012. Και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν έγινε ποτέ θέμα ότι σήμερα έχουμε το φαινόμενο μετά από 12 χρόνια να έχουμε μικρότερα ασφάλιστρα ακριβώς λόγω της μείωσης των ζημιών, είτε λόγω των μνημονίων, είτε λόγω της πανδημίας. Να ρωτήσω κάτι. Ο συγκεκριμένος κύριος είπε ότι ήταν πολυτελέστατο το αμάξι, κόστιζε αρκετές χιλιάδες ευρώ, αλλά πλήρωνε το εξάμηνο, προφανώς για μεικτή, 1.500 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα, το χρόνο 3.000 για να είσαι καλυμμένος. Θα σας απαντήσω. Υπάρχει ο νόμος 2.496 του 1997, ο οποίος δεν είναι μονολικός ευρωπαϊκός και τέτοιες υποθέσεις στην Ευρώπη έχουν πάει που ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο ασφαλισμένο οτιδήποτε έχει είτε όχι με την κατοικία σαν να ήταν ανασφάλιστο. Αυτό που λέει ο πελάτης ότι το αυτοκίνητο ήταν έξω το κατάστημά μου κατά εκεί να πω είναι σε μια ερημική περιοχή της Ροδόπης όπου είχε ένα καφέ μπαρ όπου το άφησε εκεί. Το αυτοκίνητο αυτό λοιπόν κοστίζει 90.000, μάλλον ήταν ασφαλισμένο 90.000. Η εταιρεία λοιπόν τον, ουσιαστικά δεν τον αποζημίωσε, θεωρώντας ότι υπάρχει βαριά αμέλεια, προσέξτε και ενδεχόμενος δόλος. Θα μείνω λίγο στο ενδεχόμενο δόλο για αυτό που είπε ο Μπλάντ. Αυτό να μας εξηγήσετε, το γιατί αυτοκίνητο... το ότι ζητώ συγγνώμη, είναι παρκαρισμένο σε απόμακρη περιοχή, θα πει κάποιο όπου θέλω το παρκάρω. Και το 15 Αύγουστο και η Αθήνα είναι άδεια. Να το πάρω στο διαμέρισμά μου, κύριε Κατσιδοδοσίου. Κύριε Πλάντ, όλα τα αυτοκίνητα είναι κάπου παρκαρισμένα, δεν είναι στο Σύνταγμα. Και είναι σε σκοτεινό σημείο και αποζημιώνεται. Μάλιστα, σας λέω ότι κάθε χρόνο αποζημιώνεται 35 εκατομμύρια κοστίζουν οι κλοπές αυτοκινήτων στις εταιρείες. Αλίμονο να μην αποζημιώνονται, αλλά το θέμα είναι ποιοι δεν αποζημιώνονται και ποιοι μένουν. Αυτό θα πω. Ψυχρολούσια. Το αυτοκίνητο λοιπόν είναι σε μια ερημική περιοχή εκεί και το ερώτημα που τίθεται ως προς τη βαριά αμέλεια είναι θα άφηνες ένα αυτοκίνητο 90.000 σε μια ερημική παραλία, γιατί ερημική παραλία το κατάστημά του είναι, στην περιοχή αυτή. Και ουσιαστικά τα δύο ζητήματα προέκυψαν τα εξής. Να θυμίσω τώρα τον ενδεχόμενο δόλο. Το αυτοκίνητο αυτό είναι εισαγόμενο από τη Γερμανία. Ταξινομήθηκε στη χώρα μας, δηλαδή πήγε στη χώρα μας με την αξία των 44.500 ευρώ. Και ασφαλίστηκε από τον ίδιο στις 90.000. Άρα, πολύ χαμηλότερη αξία από αυτή για την οποία ασφαλίστηκε. Η εταιρεία γιατί δέχτηκε να το ασφαλίσει, δεν είχε εκτίμηση δική της. Γιατί η αξία του αυτοκινήτου αυτή, η αξία του αυτοκινήτου αυτή ήταν τυπικά σε αυτή την τιμή. Αλλά θυμίζω ότι ο πελάτης πόσο το αγόρασε κατά δήλωσή του στην ταξινόμηση που έγινε. Το δεύτερο στοιχείο εδώ είναι η μεγάλη συζήτηση που έγινε για τα κλειδιά. Δηλαδή, αν ακούσατε, έγινε θέμα για τα κλειδιά. Λέγεται ότι αν σου κλέψει κάποιος το αυτοκίνητο, να το πω και για τους τηλεθεατές, και δεν έχεις και τα δύο κλειδιά να προσκομίσεις στην ασφαλιστική, δεν θα αποζημιωθείς. Ισχύει. Όχι, και αυτό είναι αστείο.
Όχι, είναι αστείο. Πολλές φορές χάνονται και τα δύο κλειδιά ή το ένα κλειδί. Άλλο ήταν το θέμα με τα κλειδιά. Τα κλειδιά αυτών των αυτοκινήτων είναι ουσιαστικά σαν μικρά κομπιούτερ. Ναι. Δηλαδή δείχνουν τη θέση του αυτοκινήτου. Από αυτό λοιπόν το ζήτημα, το δεύτερο δηλαδή που έδειχνε ποια είναι η θέση, όταν έφυγε από το πρωτομελές και πήγε στο εφετείο, διατάχθηκε από το δικαστήριο να γίνει δικαστική πραγματογνωμοσύνη. Και μετά πάρθηκε η απόφαση στο εφετείο που ήταν επίσης και τα δικαστική για τον πελάτη. Mm-hmm. Άρα πρακτικά η εταιρεία είχε δύο θέματα. Το βαριά μέλη και ενδεχόμενο δόλο. Θα μου επιτρέψετε, αυτό που έπαιξε ρόλο είναι ο ενδεχόμενο δόλο. Άρα εδώ να σταθούμε, κύριε Χατζηφιλοδοσίου. Γιατί τώρα η αμέλεια είναι και αυτό που λέει ο Κωστής, το καλοκαίρι είναι άδεια όλη η Αθήνα. Αν παρκάρουμε σε κάποιο σημείο και είναι σκοτεινά, ερημικά. Όταν πηγαίνεις στο βουνό για να βρεις να παρκάρεις. Ακριβώς. Γιατί δεν βρίσκεις. Δεν έχουν όλοι πάρκινγκ, δεν έχουν όλοι δύο πάρκινγκ. Δεν θα πληρωθούμε αν συμβεί οτιδήποτε, το μοιραίο. Κύριε Μπλάντζο, όλα αυτά τα αυτοκίνητα όμως, κύριε Παυραγάνη, αποζημιώνονται. Αυτό εξηγώ. Ναι. Είναι όλα. Τα αυτοκίνητα κάπως έτσι κλέβονται. Όλα. Στα 40 χρόνια, 5 υποθέσεις κλοπής πήγαν στο δικαστήριο. Άρα είναι οι εξαιρέσεις, λέτε. Που άρα το δικαστήριο κάτι βλέπει που δεν είναι κανονικό. Δεν το είδε η εταιρεία, το είδε το δικαστήριο. Ναι, για το δικαστήριο είπα, λέω. Ότι έγινε και δικαστική πραγματογνωμοσύνη και μετά πάρθηκε η απόφαση. Άρα πρακτικά ο πελάτης ξέρει ότι οι λόγοι που δεν αποζημιώθηκε ήταν ακριβώς αυτοί. Ο ίδιος δε, τι είπε στη δήλωση που έκανε προηγουμένως, είπε ότι το αυτοκίνητο αυτό το άφησα σε μια περιοχή που είναι το μαγαζί. Μόνο που δεν είπε ότι αυτό το μαγαζί ήταν σε μια παραλία της Κομωτινής. Και ουσιαστικά λέει το άφησα και μετά πήγα και το πήρα. Η υπόθεση λοιπόν των κλειδιών, που εξηγώ ότι είναι κομπιούτερ, δείχναν ακριβώς πότε μετακινήθηκε, πότε πήγε εκεί. Άρα αυτή είναι η ουσία του θέματος. Τώρα, δηλαδή, αφορά... λέτε, συγγνώμη, να καταλάβω κάτι. Με συγχωρείτε, γιατί. Με ερώτηση. Ναι. Πάμε σε ένα κέντρο. Μετά έχω πιει κάτι παραπάνω, δεν μπορώ να οδηγήσω. Αφήνω το αμάξι και πηγαίνω με ένα ταξί. Με ένα ταξί, δεν μας λένε να φύγουμε. Μένει το αμάξι τη νύχτα εκεί. Αυτός ήταν ο λόγος ότι έμεινε μόνο του το αμάξι. Ή κάτι άλλο. Ή υπονοούν ότι το αμάξι έφυγε και πήγε και παραδόθηκε και καμία κλοπή δεν έγινε και εξαφανίστηκε. Τι υπονοούν. Νομίζω ότι περίπου θα δώσω την απάντηση, γιατί εξηγούν ότι όλες οι κλοπές είναι ακριβώς όπως το είπατε. Δηλαδή τα αυτοκίνητα κλέβονται σε σκοτεινά μέρη, έξω από το σπίτι, έξω από το μαγαζί. Ποτέ δεν πήγε. Αυτό είναι δικαιολογημένο όμως, κύριε Χατζηδοδοσίου. Σας λέω, ήπια κάτι παραπάνω, δεν μπορούσα να οδηγήσω. Ζαλίστηκα. Μα συμφωνώ μαζί σας. Όλοι το κάνουμε αυτό. Εξηγώ. Δεν είναι σε αυτή πρόβλημα την περίπτωση αυτό. Λέει αποζημιώνεται. Γιατί το τονίζουμε όμως, γι' αυτό το λέω. Ναι, εξηγώ ότι σε όλες αυτές τις υποθέσεις αποζημιώνεται το αυτοκίνητο. Κρατήστε πάντα τη λέξη. Mm-hmm. Βαριά αμέλεια και ενδεχόμενο δόλο. Τα δύο, λέτε το συνδυασμό. Και μάλιστα ο ίδιος λέει, έλεγα προηγουμένως, mm-hmm. λίγο καιρό πριν είχε πάθει μια μερική κλοπή. Δηλαδή διαρρήξε το αυτοκίνητό του. Και η ερώτηση είναι, έχει αυτοκίνητο 10.000. Έγινε μια μερική διάρρηξη. Αλλά το αυτοκίνητο, όπως ξέρετε, δεν είχε συσταγερμό. Δεν είχε βάλει συσταγερμό σε ένα τόσο ακριβό αυτοκίνητο. Όλα αυτά λοιπόν οδήγησαν, επαναλαμβάνω, το δικαστήριο να πάρει απόφαση ότι δεν δικαιούται να αποζημιώσει. Ένα ακόμη... Και σας λέω ότι κρατήστε ότι σε 70.000 υποθέσεις τα τελευταία 15 χρόνια, 4-5 υποθέσεις πήγαν στο δικαστήριο. Με αφορμή αυτό, πόσες κλοπές αυτοκινήτων γίνονται το χρόνο, έχετε πληροφορία? Βεβαίως. Ένα στα 1.000 αυτοκίνητα κλέβεται. Βέβαια, από αυτά πρέπει να πω πόσο είναι ασφαλισμένα, υπολογίστε το 30%. Αλλά στατιστικά κλέβεται το 1 στα 1.000 αυτοκίνητα. Και από αυτά τα 1 στα 1.000 που λέτε, μόνο 5 περιπτώσεις σε βάθος χρόνου δεν έχουν αποζημιωθεί. Ακριβώς. Άρα, κατά κύριο λόγο, αποζημιώνονται δηλαδή. Κύριο λόγο. Μήπως όμως έχετε και ένα άλλο στατιστικό έτσι για να το κλείσουμε, αλλά κάτι που αναφορά και τους περισσότερους. Όλους μας νοιάζει βεβαίως αν εξαφανιστεί το αμάξι. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα κάποιες φορές με τους πραγματογνώμονες και με την υποεκτίμηση τη ζημιά, δηλαδή στην αποζημίωση που δικαιούται ο ασφαλισμένος, ο αυτοκινητιστής. Εκεί βλέπαμε παλιότερα και δεν ξέρω σε τι βαθμό ισχύει και λόγω της κρίσης, η πραγματογνώμονα σου λέει η ζημιά σου είναι τόση με το συμπάθειο, αλλά η μισή. Εγώ βλέπω ότι αυτό είναι δική σου. Το άλλο ήταν από πριν. Εκεί τι κάνεις. Εκεί τι κάνεις για να σου ρίξουν την αποζημίωση. Πας δικαστήριο και τι γίνεται στα δικαστήρια. Ποιος κερδίζει. Κάθε τι από αυτά που λέτε περιγράφεται στο συμβόλαιο, ότι συνολική κλοπή αποζημιώνεται το όλο. Άρα μιλάτε για μια ζημιά που είναι ένα τροχαίο ατύχημα. Στο τροχαίο ατύχημα σήμερα υπάρχουν ακριβώς οι κανόνες αποζημίωσης και βεβαίως θυμίζω ότι ό,τι ο πελάτης θεωρεί ότι δεν αποζημιώνεται σωστά, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. Καλό είναι να σας πω ότι όταν οι υποθέσεις πάνε στα δικαστήρια, αυτό. Κρατήστε τον κύριε Πλάτζο, 99% δικαιώνουν τον πελάτη. Άρα οι εταιρείες αποφεύγουν να πάνε στα δικαστήρια. Ξαναλέω, στο 99% τα δικαστήρια σε μια διαφορά μεταξύ πελάτη και ασφαλιστικής εταιρείας δικαιώνουν τον πελάτη. Άρα, αν ο πελάτης λοιπόν αισθάνεται ότι ξέρει τι του έχει γίνει στο αυτοκίνητό του, μπορεί να εμπιστευτεί τη δικαιοσύνη ή να το επικαλεστεί, ώστε αν υπάρχει άλλη σκέψη στην εταιρεία να τον ρίξει, να το ξανασκεφτεί.
Πρέπει να πούμε ότι είναι πραγματογνώμονο να το πω. Δηλαδή στο πραγματογνώμονο, όχι σε εταιρεία. Είναι μια πρωτόκολλα. Ένα στα δέκα έχει ένα μικρό ατύχημα. Φανταστείτε να πηγαίνει στα δικαστήρια. Πάνε ελάχιστα κάτω από 0,2%. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Καλή σας μέρα.